Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, ο κύριο Μηταράκη, έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Πιστή στου κανόνε διαφάνεια, η κυβέρνηση παρουσιάζει και ενημερώνει για πέμπτη φορά στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την αρμόδια μόνιμη Διαρκή Επιτροπή για τι συμβάσει που σχετίζονται με τη διαχείριση τη μεταναστευτική κρίση. Όπω προβλέπει ο κανονισμό τη Βουλή, διαδικασία που είχε παντελώ απαξιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19. Καθώ διαχειρίστηκε εκατοντάδε εκατομμύρια χωρί να παρουσιάσει αναλυτικού φακέλου στη Βουλή, όπω προσβλέπετε, όπω κάνουμε εμεί. Θυμίζω ότι έχουμε ήδη παρουσιάσει τι συμβάσει για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, έργο που ολοκληρώθηκε, για την κατασκευή των κλειστών ελεγχόμενων δομών στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο. Και η Σάμο ήδη λειτουργεί, όπω γνωρίζετε. Η Κό και η Λέρο παραδίδονται το Σάββατο, παρουσία του Αντιπροέδρου τη Επι... Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του κ. Σχινά. Τρίτον, παρουσιάσαμε τη Συμφωνία Πλαίσιο για τη Σύτηση, που επίση υλοποιείται. Και τέταρτο, την Συμφωνία Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Εγκαταστάσεων, Facility Management, που επίση έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Σήμερα παρουσιάζουμε τη Σύμβαση για την Κατασκευή των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών στη Λέσβο και στη Χίο, καθώ και την αναβάθμιση του υφιστάμενου κήτ φυλακίου. Έργα με τα οποία ολοκληρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υποδοχή, προσφέροντα αφενό αξιοπρεπεί συνθήκε υποδοχή αφετέρου αυξημένε προδιαγραφέ ασφαλεία για του διαμένοντε, το προσωπικό μα και την τοπική κοινωνία. Ο Διεθνή Διαγωνισμό για το Έργο Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών Δομών και Διακριτών Χώρων του άρθρου 8 του νόμου 4375 του 16 στην ίσο Λέσβο και στην ίσο Χίο και αναβάθμιση φυστάμενη δομή στο φυλάκιο Εύρου πραγματοποιήθηκε με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 50 του νόμου 4412 του 16, όπως ισχύει, έχοντας ως κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά. Ο προπολογισμό του έργου ήταν 176.576.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης κατά 100, 100% ως προς το κομμάτι που αφορά τη Λέσβο και τη Χίο, ύψους 153.198.000 ευρώ, και από το Ταμείο Εσωτερική Ασφάλεια κατά 75% στην χρηματοδότηση, ω προ το κομμάτι που αφορά το φυλάκιο Εύρου, ύψου 23.377.000. Ο διαγωνισμό χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία τη μελέτη κατασκευή, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί αφενό όλε οι απαραίτητε άδειε για την υλοποίηση του έργου, οι πρότυπε περιβαλλοντικέ δεσμεύσει, οι αποφάσει χωροθέτηση και κατασκευή, οι αρχαιολογικέ άδειε, οι δασικέ και λοιπέ εγκρίσει καθώ και η έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Αφετέρου, έχει εξασφαλιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώ τη γη. Ο διαγωνισμό προκηρύχθηκε το Μάιο του 2021 και ακολούθησε όλε τι προβλεπόμενε διαδικασίε δημοσιότητα ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Διάβγεια. Επί τη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθησαν δύο προσφυγέ, εκ των οποίων η μία αποσύρθηκε, ενώ η δεύτερη απορρίφθηκε και σε πρώτο βαθμό, από την Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και σε δεύτερο βαθμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας συμμετείχαν έξι κατασκευαστικοί όμιλοι. Στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν οι ελληνικές εταιρείες Μιτιλινέος, Τέρνα και Ιντρακάτ. Και δεν προκρίθηκαν στη β' φάση οι εταιρείε Άκτορ, Μηχανική και η γερμανική εταιρεία Ecolog. Με την ολοκλήρωση της β' φάσης, το Σεπτέμβριο του 2021 αναδείχθηκε ως ανάδοχος η εταιρεία Τέρνα με συμβατικό ποσό 164.068.948 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με συμβατικό χρόνο υλοποίησης 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα γενικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου ΕΑΖΟ σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, την DG HOME, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνεται επαρκή χώρο αναδιαμένοντα τα υπνοδομάτια, κρεβάτια, ντουλάπε, ψυγεία, κοινόχτε τουαλέτε για του ενήλικε, τουαλέτε εντό των δωματίων για του ανήλικου, πλυντήρια, κοινόχρητα εστιατόρια, χώροι ψυχαγωγία, χώροι καταστημάτων, χώροι δημιουργική απασχόληση και δραστηριοτήτων, χώροι πρωτοβάθμια περίθαλψη και αναρωτήριο, χώροι καραντίνα, χώροι άθληση. Χώρη για τα στελέχη του Υπουργείου και την Ελληνική Αστυνομία. Οι περιφράξει είναι τύπου ΝΑΤΟ, ύψου 3 μέτρων για την εξωτερική και 2,5 μέτρων για την εσωτερική περίμετρο, ενώ για του χώρου Προκεκά είναι 3,5 και 2,5 μέτρα αντίστοιχα. Περιλαμβάνονται υποδομέ κτηριακών εγκαταστάσεων, αποχέτευση, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, βιολογικών καθαρισμών τριτοβάθμια επεξεργασία έχει ληφθεί μέρημνα για συστήματα διαχείριση εξοικονόμηση πόσιμου νερού, χρήση πράσινων τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργεια, γεωτρήσει, υδροληψία, γήπεδα πολλαπλών χρήσεων και παιδικέ χαρέ. Οι περιβάλλοντε χώροι θα ασφαλτοστρωθούν κατά περίπου 40%, ενώ μεγάλο μέρο των εγκαταστάσεων θα καλυφθεί από δέντρα και φυτά. Η είσοδο στην εγκατάσταση και τα επιμέρου σημεία θα είναι ελεγχόμενη με χρήση κάρτα μέσω τουρνικέ. Θα παρέχεται ελεύθερα Wi-Fi στους διαμένοντες με χρήση ειδική εφαρμογή στα κινητά. Οι κοινόχρητοι χώροι θα παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα τηλεόραση με χρήση εξελιγμένου λογισμικού τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την πρόληψη και την αποφυγή εκτάτων καταστάσεων όπω πυρκαγιέ, επεισόδια, απόπειρε εξόδου από μη προβλεπόμενα σημεία. Πιο συγκεκριμένα στη Λέσβο, η εγκατάσταση θα γίνει στην τοποθεσία πλάτη του Δήμου Μητυλίνης, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Μητυλίνης, ενώ ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 87.533.962 ευρώ. Από τα 240 στρέμματα που θα είναι εντός της περίφραξης, η δόμηση θα ανέρχεται σε 41 στρέμματα. Η χωρητικότητα θα είναι για 3.000 θέσεις γενικού πληθυσμού και βάλτες ομάδες, δηλαδή αντικαθιστά και την παλιά δομή, Στη Μόρια και τώρα στο Μαυροβούνι και τα δεκάδε διαμερίσματα που υπήρχαν στην πόλη και σε άλλα σημεία μέσω του προγράμματο Εστία. Άρα θα είναι 7 φορέ μικρότερη από τη Μόρια στα χειρότερά τη. Θα υπάρχουν επίση χώροι κράτηση προκαικά κα, που αφορά νέε αφήξει, παραβατικού και απορριφθέντε στη διαδικασία ασύλου. Τα 41 στρέμματα τη δόμηση περιλαμβάνουν 29 κτίρια διαμονή, 25 εστιατόρια. 57 κτίρια διοίκηση, 2 κτίρια φρουρά, 18 κτίρια για αναρωτήριο και ιατρία, 28 κτίρια δραστηριοτήτων, 20 κτίρια καταστημάτων και 3 κτίρια για ηλεκτρομηχανολογικέ εγκαταστάσει. Αναπερίπτωση, το εμβαδόν είναι από 10 έω 1.440 τετραγωνικά μέτρα. Και επειδή στην παρουσίαση των κλειστών ελεγχόμενων δομών Σάμου, Κο και Λέρου, η αντιπολίτευση είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν το κόστο ένα τετραγωνικό για τα κτίρια να ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, σας ενημερώνω ότι για αυτές τις εγκαταστάσεις το κόστος σε ένα τετραγωνικό μέτρο είναι 827 ευρώ και 47 λεπτά. Στοιχείο η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή θα κατασκευαστεί σε δημόσια έκταση στη θέση Θόλος, που απέχει 11 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου, ενώ ο τελικός προπολογισμό ανέρχεται σε 54.816.946 ευρώ από τα 141 στρέμματα που θα είναι εντός της περίφραξης, η δόμηση ανέρχεται σε 18 στρέμματα. Η χωρητικότητα θα είναι 1.230 θέσεις για το γενικό πληθυσμό και βάλτε ομάδες. Άρα θα είναι πέντε φορές μικρότερη από τη Βιάλ στα χειρότερά της. Επίσης, αντικαθιστά θυμίζω και τη Βιάλ και τα διαμερίσματα του προγράμματος Εστία. Και συνολικά δηλαδή έχει την ίδια χωρητικότητα αθροίσουμε τη σημερινή βιάλ και τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται. Θα υπάρχει και εδώ, όπω σε όλα πλέον τα νέα κέντρα πρώτη υποδοχή, χώροι κράτηση προκεκά. Κα. Τα 18 στρέμματα τη δίκη περιλαμβάνουν τη δόμηση, με σχωρείτε, περιλαμβάνουν 17 κτίρια διαμονή, 7 εστιατόρια, 39 κτίρια διοίκηση, ένα κτίριο φρουρά, 16 κτίρια δραστηριοτήτων, 13 κτίρια για ναρωτήριο και ιατρία, 9 κτίρια καταστημάτων, και τρία κτίρια για ηλεκτρομηχανολογικέ εγκαταστάσει. Αναπερίπτωση το εμβαδόν θα είναι από 10 έω 1.000 τετραγωνικά μέτρα και το κόστο ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 881 ευρώ και 15 λεπτά. Τέλο, οι εργασίε αναβάθμιση στο κύρ φυλακίου στον Εύρο περιλαμβάνουν μια επέκταση περίπου 30 στρέμματα για τη δημιουργία επιπλέον 240 θέσεων σε προκυκά και 20 θέσεων για καραντίνα. Η επιπλέον δόμηση αφορά περίπου 6,5 στρέμματα για χώρους προκεκά, κα, καραντίνας, διοίκηση, κοινόχρητους και ηλεκτρομηχα... χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τελικό προϋπολογισμό 21 εκατομμύρια, 718.039 ευρώ. Αναλυτικότερα προβλέπονται 5 κτίρια διαμονής, 11 αποθήκες, 6 κτίρια διοίκηση, 5 εστιατόρια, 1 κτίριο φρουράς, 7 κτίρια δραστηριοτήτων, 2 κτίρια για αναρωτήριο και ιατρία, 5 κτίρια καταστημάτων, και τρία κτίρια για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Και αναπερίπτωση το εμβαδόν θα είναι από 4 τετραγωνικά μέτρα έως 500 τετραγωνικά μέτρα με κόστος 926 ευρώ και 75 λεπτά ένα τετραγωνικό. Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο, ο οποίος έχει εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης υπό την αίρεση της έκδοσης μιας απόφασης επί αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την οποία η δίκη θεωρεί ειδικά μετά την έκδοση σχετική απόφαση αιτιολογημένη επί τη αίτηση προσωρινή διαταγή ότι έχει ισχυρή θέση. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αυτονόητα η σημερινή συζήτηση για τη σύμβαση δίνει αφορμή για μια γενικότερη συζήτηση για τη στρατηγική τη κυβέρνηση στο μεταναστευτικό. Θυμάμαι την κινδυνολογία τη αντιπολίτευση, που αμφισβητούσαν τη μείωση των ροών, που αμφισβητούσαν την αποσυμφόρηση των νησιών, που αμφισβητούσαν τη δυνατότητα διαχείριση τη πανδημία στι δομέ, που αμφισβητούσαν το κλείσιμο και την παράδοση των παλαιών δομών. Όλα αυτά όμω έγιναν. Οι ροέ μειώθηκαν κατά 90% φέτο σε σχέση με το 2019 και στα νησιά μα έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Η αποσυμφώρηση έγινε πράξη, με ελάχιστου πλέον να βρίσκονται στην ισοτική Ελλάδα. Η πανδημία αντιμετωπίστηκε στι δομέ χωρί καμία απώλεια ανθρώπινη ζωή σε οποιαδήποτε δομή φιλοξενία στα νησιά και στον Εύρο και οι Δήμοι στηρίχθηκαν ουσιαστικά. Και βέβαια το βαθύ στη Σάμο άδειασε τρει μόνο μέρε μετά τη λειτουργία τη νέα δομή που και παραδόθηκε στο Δήμο Ανατολική Σάμου από τον Πρωθυπουργό 12 ημέρε μετά. Το ίδιο ακριβώ θα συμβεί στη Χίο, θα παραδοθεί η Βιάλ, το ίδιο ακριβώ θα γίνει στη Λέσβο, θα παραδοθεί το Μαυροβούνι. Και αυτό σα φοβίζει, κυρίε και κύριοι τη Αντιπολίτευση, ότι η υλοποίηση των νέων δομών Κατακριμνίζει τα επιχειρήματά σα. Γιατί ο κόσμο πλέον βλέπει τη διαφορά και δεν χωράνε παραπλανητικοί και διχαστικοί λαϊκισμοί. Απέναντί μα, όσοι αναπολούν τι ροέ του 2015. Έχω επανειλημμένα πει ότι όσοι δεν θέλουν τι δομέ, θέλουν τι ροέ. Διότι αναπαράγουν μια στρατηγική προσέγγιση που εφαρμόστηκε και οδήγησε στα γεγονότα τη περίοδου 2015-2019. Μα κουνάει το δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ. Τη κοινή δήλωση του 2016 Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, που καθιέρωσε το γεωγραφικό περιορισμό σε καθεστώ αυξημένων τότε ροών σε περιβάλλον πολύ αργών διαδικασιών ασύλου. Θέλουν να τα ξεχάσουμε. Εμεί οι νησιώτε όμω δεν ξεχνάμε. Και η Ελλάδα, ω μέρο τη ισχυρή συμμαχία των κρατών μελών τη Μεσογείου, πρωτο, πρωτοστατεί στη διαπραγμάτευση για ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Μετανάστευση και ασύλου. Ένα σύμφωνο το οποίο θα πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη των μεταναστευτικών ροών. Ένα σύμφωνο το οποίο δεν θα εγκλωβίζει στα νησιά του μετανάστε. Ένα σύμφωνο το οποίο θα προβλέπει την αναγκαία, αναγκαστική επίδειξη αλληλεγγύη στα κράτη πρώτη υποδοχή, με υποχρεωτική μετεγκατάσταση. Και οι μόνιμε δομέ που είπε ο Πρωθυπουργό επέτρεψαν τη διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ και τη δημιουργία εκατοντάδων μόνιμων θέσεων εργασία. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μόνιμη παραμονή μεταναστών στην ακριτική Ελλάδα. Αντίθετα, πλέον οι διαδικασίε είναι ταχύτατε και φαίνεται στο αποτέλεσμα, στου διαμένοντε. Οι νησιώτε το 2019 εμπιστεύτηκαν τον κυρία Κομιτσοτάκη και άφησαν πίσω τη μεταναστευτική κρίση των ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει και θα διατηρήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού. Θα τεθεί το ερώτημα σήμερα τι πιστεύουν οι νησιώτες. Και βλέποντα την Φετινή δημοσκόπηση του Οκτωβρίου του 2021, το 62% των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου προτιμούν τη δημιουργία νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών στι προτινόμενε τοποθεσίε, σε αντίθεση με τι υφιστάμενε ανοιχτέ δομέ στα σημεία που βρίσκονται σήμερα, τι οποίε προκρίνει το 19,6%. 62% θέλει τι νέε δομέ, 19,6% θέλει τι υφιστάμενε. Υπέρ της Βάστριας είναι το 51,4% των κατοίκων της Λέσβου, έναντι 24,1% που προτιμούν το Μαυροβούνι. Υπέρ του Θόλος είναι το 42,3% των χιωτών, έναντι 24% που προτιμούν τη Βιάλ. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον είναι η Σάμος, η οποία έχει πλέον την εμπειρία της νέας δομής. Στη Σάμο, λοιπόν, το 77,8% προτιμούν τη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή εκεί που έγινε, στη θέση Ζερβού, έναντι μόνο 8,5 που προτιμούν τη δομή εκεί που ήταν πριν επιστήριζα στο βαθύ. Και σήμερα το 75,6% των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου πιστεύει ότι η κατάσταση στο μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί. Οι νέες δομές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην προστασία των νησιών μας της ακριτικής Ελλάδος του Εύρου, ώστε να μην ξαναβιώσουμε ποτέ τα γεγονότα των προηγούμενων ετών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμεί σα ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και για την συνέντευξη.